πάμε να δούμε τώρα τι έπαθε μία γυναίκα γνωστή influencer, η οποία έκανε μία επέμβαση στο στήθος και παρολίγο να της ακροτηριώσουν το πόδι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πάμε να το ακούσουμε τώρα. Δεν σε ακούμε, Χαρά, δεν σε ακούω. Υπάρχει ένα θέμα με τον ήχο. Δεν την ακούμε τη Χαρά. Να ανοίξει λέω, το... δεν ξέρω. Τώρα σε ακούμε, Χαρά. Ανοιχτό το. Λέω λοιπόν ότι η 33χρονη influencer εμπιστεύτηκε πασίγνωστο πλαστικό χειρουργό για να την αναλάβει σε μια πολύ γνωστή ιδιωτική κλινική. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Η επέμβαση του στήθους αποδείχθηκε ότι ήταν η αρχή μιας περιπέτειας που κόντεψε να αποβεί μοιραία για το πόδι της. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκίνησε όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα ότι τα εμφυτεύματα που της είχε βάλει ο γιατρός δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά. Υπήρχε δυσμορφία και είχαν διπλώσει προς τα μέσα. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τον γιατρό που την καθησύχασε λέγοντάς της ότι η κατάσταση θα στρώσει και χρειάζεται λίγος χρόνος. Ο καιρός περνούσε, η εικόνα του στήθους δεν άλλαζε. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά με το χειρουργείο και δεν έφτυνε μόνο αυτό, είχε χειροτερέψει η κατάσταση. Τότε λοιπόν ξαναμίλησε με τον γιατρό για να καταλήξουν ότι θα κάνει δεύτερο χειρουργείο για να διορθώσουν το πρώτο πρόβλημα. Σύμφωνα λοιπόν με την δικηγόρο της, την κυρία Θεοδώρα Κιωσέογλου, η 33χρονη σήκωσε ξανά από την αρχή το κόστος της επέμβασης. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει δικηγόρος, συνδυαστικά με αυτό το δεύτερο χειρουργείο είχαν συμφωνήσει με τον γιατρό να κάνουν και μία λιποαναρρόφηση με το σκεπτικό ότι θα έπαιρνε που θα έπαιρνε την άρκωση να κάνουν και αυτό. Έκανε λοιπόν τον προεγχειρητικό έλεγχο. Δεν ακούω. Με ένα σβάρο δυο τριγόνια. Ναι. Μπήκε λοιπόν στο χειρουργείο. Όταν βγήκε, τις φόρεσαν ένα σφιχτό κολάν που συνηθίζεται στη λιποαναρρόφηση. Ξύπνησε όμως με αφόρητους πόνους, αλλά όχι στο στήθος. Αυτοί οι πόνοι προέρχονταν από τα πόδια. Παραπονιόταν και τις χορηγούσαν παυσίπονο μέχρι την επόμενη μέρα που την επισκέφτηκε ο γιατρός για να την εξετάσει. Για να μπορέσει να την εξετάσει έπρεπε να της βγάλει το κολάν. Το ύφασμα όμως είχε κολλήσει σε ανοιχτές μεγάλες πληγές εγκαυμάτων που είχαν προκληθεί από ασύλληπτη απροσεξία μέσα στο χειρουργείο. Δέρμα, πληγή και κολάν είχαν γίνει ένα. Όπως ισχυρίζεται λοιπόν η 33χρονη, όταν είδαν εκείνη τη στιγμή τις πληγές, σοκαρίστηκαν. Και τότε η νοσοκόμα αυθόρμητα της ξέφυγε και είπε ότι αυτό έγινε από τη γύρωση του χειρουργείου. Ο γιατρός άρχισε να φωνάζει στην νοσοκόμα να μην λέει βλακίες, καθησύχασε την influencer ότι σε 2 εβδομάδες θα γίνει καλά και της είπε ότι θα της δώσουν πίσω τα λεφτά της κλινικής. Μεσολάβησε πράγματι για να πάρει πίσω τα λεφτά της κλινικής. Όχι όμως... Να σου κόψω το πόδι. Ενώ έφυγε λοιπόν από την κλινική, την έβαλα να υπογράψει βιαστικά ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι δεν έγινε κάποιο λάθος και δεν θα είχε κάποια απέτηση. Εκείνη δεν κατάλαβε τι υποέγραφε και έβαλε την υπογραφή της. Όταν γύρισε λοιπόν στο σπίτι και επικοινώνησε αρχικά με ένα δερματολόγο, τότε άρχισε να καταλαβαίνει το μεγάλο πρόβλημα. Ο γιατρός σοκαρίστηκε όταν είδε το δεξί της πόδι, είχε μελανιάσει τελείως και είχε αρχίσει να μολύνεται. Η κοπέλα χειρουργήθηκε άμεσα στο εξωτερικό και αν δεν πήγαινε γρήγορα για να γίνει η χειρουργική επέμβαση, θα προχωρούσαν σε ακροτηριασμό του ποδιού. Η τρύπα, λέει, ήταν τόσο μεγάλη που φαινόταν το οστό και στο σημείο αυτό αναγκάστηκαν να της βάλουν μόσχευμα. Η κοπέλα, λέει, δικηγόρος της, είναι χάλια ψυχολογικά, προσπαθεί να αναρρώσει, δεν δουλεύει, αυτή είναι η δουλειά της, βιοπορίζεται, λέει, μέσα από αυτήν, φοράει ρούχα και μαγιό και φωτογραφίζεται στο Instagram και λέει η δικηγόρος ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται να υπάρχει αμέλεια είτε του γιατρού είτε του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς η ασθενής έχει πάθει ξεκάθαρη βλάβη και η ταλαιπωρία της συνεχίζεται. Να πούμε περαστικά να είναι, και να τουλάχιστον να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για όλα αυτά τα ιατρικά λάθη στη συγκεκριμένη γυναίκα.